Και έφτασε η στιγμή που θα βγω στην πασαρέλα. Έχω ελάχιστο άγχος γιατί δεν ξέρω τις συμπαιχτριές μου. Αλλά κορίτσια, με το που θα με δείτε, θα πάθετε ατύχημα. Βάζετε στοίχημα. Τελικά, αν δεν ακούσω στίχο από μπουζούκια εδώ μέσα, δεν γίνεται. Έλα, Ευελίνα! Και στο κοινό σου έχεις και τη Μαντόνα. Τεράστια καριέρα. Desperate Housewives of Kesariani. Καλέ πιο καρπενήσι. Αυτή είναι έτοιμη για το Aspen. Φέρτε τις αλατιέρες να ανοίξουν τους δρόμους. Oh. Μη με κοιτάς έτσι, αγριεύομαι. Α, για την καρδούλα το βγάλε. Ευελίνα μου γλυκιά, ήθελες δεν ήθελες, το έκανες βραδινό. Κοίταξε να δεις, το καπέλο δεν είναι άσχημη ιδέα για να το φοράς το πρωί. Όμως, και το top, το οποίο δεν σου πάει ιδιαίτερα για μένα, παρά μόνο χρωματικά, γιατί ούτε σου κάθεται πάρα πολύ ωραία το πατρόν, αλλά ούτε η ματιέρα. Δεν μ' αρέσει και το κόψιμο που κάθεται σαν τζόκερ πάνω στο λαιμό σου. Επίσης, δεν μ' αρέσει καθόλου η μίνι φούστα, σου κολλάει πάρα πολύ επάνω σου. Και με τις βότες συνδυαστικά και το top και τη γούνα και όλο το look, κάνει βράδυ. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο νέο κορίτσι πρωί, μεσημέρι, στο χωριό, για καφέ, στην εξοχή τέλος πάντων, με αυτό το look. Μου κάνει υπερβολικό. Πόσο μάλλον να φοράς και τα κούνια. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Ευελίνα, ωραία η πασαρέλα. Όταν έφτασε η ώρα να μπω στην πασαρέλα, είχα λίγο άγχος γιατί δεν γνώριζα τις παιχτριές μου, αλλά με το που μπήκα μέσα, μου έφυγε τελείως το άγχος και νομίζω τα σάρωσα όλα. Η Ευελίνα στην πασαρέλα ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Μου θύμισε την Έρικα Μπρόγερ, την ταινία «Η Παριζιάννα». Ναι. Είχε κάτι από τη λάμψη της δεκαετίας του 60. Για να δούμε τώρα πώς αξόδευσε για το σύνολό της η Έρικα Μπρόγερ νούμερο 2. Για την μπλούζα πλήρωσε 27 ευρώ, για τη φούστα 36, το γουνάκι κόστησε 79 ευρώ, το καπέλο 15, οι μπότες 49, η τσάντα 18 και τα σκουλαρίκια 3 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 227 ευρώ και της έμειναν 123.